μέτρης αντεμαράζ μέχρι τις βουλευτικές εκλογές. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα καθαρό αποτέλεσμα. Προφανώς υπάρχει ένα καθαρό αποτέλεσμα. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Θα το μελετήσουμε βεβαίως. Εδώ είμαστε. Το μήνυμα... Υπάρχει ένα μήνυμα, όπως λέγαμε παλιά, έτσι, και προφανώς πρέπει να το λάβουμε. Από την άλλη μεριά όμως, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση και σε αυτή πρέπει να μείνουμε, κατά τη γνώμη μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια πάρα πολύ δύσκολη τετραετία διακυβέρνησης, με μια χώρα που ήταν χρεοκοπημένη, με μια χώρα που είχε τεράστια κοινωνικά προβλήματα, με μια χώρα που ήταν στο χείλος της οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής. Προφανώς αναγκάστηκε να κάνει και δύσκολα πράγματα στα πλαίσια της εποπτείας που είχε και σήμερα κατά κάποιο τρόπο γίνεται μια πρώτη λογιστική εκαθάριση. Η λογιστική αυτή εκαθάριση λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει από αυτή την περίοδο τη μνημονιακή που άλλα κόμματα τα κατέστρεψε ή τα αφάνισε ή τα συρρήκνωσε γιατί συρρήκνωσε το κοινωνικό τους και το προγραμματικό τους επίπεδο και λόγο. Βγαίνει κατά κάποιο τρόπο δυνατός υπό την έννοια ότι διατηρεί ένα μεγάλο ποσοστό, ένα ποσοστό αντίστοιχο με τις ευρωεκλογές του 2014. Άρα στην πραγματικότητα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο και τον κυρίαρχο λόγο σε αυτό που λέμε προοδευτική παράταξη και μπορεί από τη θέση αυτή πια να πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες για ένα πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ανεξάρτητα από το σημερινό πρώτο αποτέλεσμα, γιατί έχουμε έναν πρώτο γύρο, ανεξάρτητα από αυτό, που προφανώς το αξιολογούμε και το αναγνωρίζουμε, μπροστά μας έχουμε ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Το πρόγραμμα αυτό είναι πρόγραμμα σκληρής λιτότητας. Είναι πρόγραμμα το οποίο σε πολλά πράγματα αντιγράφει το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο αντιμετωπίσαμε στην άλλη άκρη του τραπεζιού κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, αυτό είναι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Στα εργασιακά, στο κοινωνικό κράτος και ούτω καθεξής. Επομένως, έχουμε μια πρώτη μεγάλη επιτυχία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που πριν από λίγα χρόνια ήταν στο 3%, σταθεροποιείται σε ένα υψηλό ποσοστό του εκλογικού σώματος, βγαίνει αλόβητος κατά κάποιον τρόπο από αυτή την τετραετία όπου στην πραγματικότητα είχε να αντιμετωπίσει πολέμους και χήμερες και μπορεί αυτή τη στιγμή πράγματι να επαναδιατυπώσει ένα πρόγραμμα προοδευτικής συνεργασίας και προοδευτικού προσκλητήριου για την ελληνική κοινωνία στη βάση ενός προγράμματος βεβαίως. Μάλιστα, και νομίζω ότι ο δεύτερος γύρος, γιατί σήμερα μην ξεχνάτε ότι ψηφίσαμε για ευρωεκλογές, έχει όλη τη χαλαρότητα, αν θέλετε, για την αριστερά ειδικά και για τα κόμματα της κεντροαριστεράς, έχει ένα βαθμό χαλαρότητας η ψήφος, που βεβαίως έχει και αυτή τα μηνύματά της, έτσι. Αναγνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη, την προσπάθεια που έκανε το Μέρα 25, αναγνωρίζουμε τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις και την ψήφο που κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω όμως ότι στις βουλευτικές εκλογές όλοι μαζί θα πρέπει να δώσουμε μια προγραμματική πριν μάχη. Πριν το τέλος της τετραετίας. Κοιτάξτε, είμαστε έτσι κι αλλιώς στο τέλος αυτής της τετραετίας. Και αυτή είναι και η διαφορά. Δεν το ξέρω. Είναι απόφαση του Πρωθυπουργού αυτή και είναι απόφαση που θα τη δούμε συνολικά. Προφανώς δημιουργεί κάποια δεδομένα. Προφανώς πρέπει να συνεκτιμήσουμε διάφορα ζητήματα. Δεν μπορώ να πάρω θέση αυτή τη στιγμή γιατί είναι κάτι το οποίο θα υπερβαίνει, αν θέλετε, μια συλλογική λειτουργία. Αλλά νομίζω όμως ότι, και πρέπει να κρατήσουμε αυτό, ότι δώσαμε έναν πρώτο γύρο. Κρατήσαμε δυνάμεις, πήγαμε καλά κατά την εκτίμησή μας, όχι τόσο καλά όσο θα θέλαμε και όσο υπολογίζαμε να πάμε, είναι γεγονός αυτό. Αναγνωρίζουμε ότι ο αντίπαλος κατάφερε να ηγεμονεύσει σε αυτό που λέγεται διακύβευμα αυτών των εκλογών, όταν έχουμε μια τεράστια προπαγανδιστική μηχανή επί μια τριετία, η οποία θεωρεί ότι εμείς εξαπατήσαμε, κάναμε, δείξαμε κ.ο.κ. και αυτός είναι ο λόγος με τον οποίο πηγαίνει στις εκλογές. Εγώ νομίζω ότι, έχοντας απέναντί μας ένα τεράστιο προπαγανδιστικό μηχανισμό, καταφέραμε να κρατήσουμε αρκετές δυνάμεις. Λοιπόν, μπροστά μας τώρα είναι αυτό το διακύβευμα της προοδευτικής συνεργασίας. Δεν θα εκτίμηση για το αν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις άμεσα. Θα απευθυνθώ σε πολύπειρους δημοσιογράφους. Θέλω να πω το εξής όμως. Θέλω να πω το εξής, γιατί άκουσα και να κάνω μία διευκρίνηση. Πρώτα μπροστά μας οι εκλογές έτσι και λέω είναι σε 3 μήνες. Πρέπει να συνεκτιμήσουμε, γιατί άκουσα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014 έθεσε θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014 είχε μπροστά της, αν δεν κάνω λάθος, τις επόμενες εκλογές μετά από μία διετία.
Και πράγματι τότε υπήρχε ένα ζήτημα και μεγάλης κοινωνικής έντασης και ενός πολιτικού μηνύματος το οποίο καταγραφόταν στις εκλογές του Μαΐου του 2014. Άρα λοιπόν πράγματι ετίθεται ένα ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης. Τώρα έτσι κι αλλιώς οι εκλογές είναι μπροστά μας. Είτε σε ένα μήνα, είτε σε τρεις μήνες, οι εκλογές είναι μπροστά μας. Και θα γίνουν προφανώς, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν θα γίνουν, γιατί και αυτό έχει ακουστεί. Λοιπόν, επομένως, εμείς ετοιμαζόμαστε με ένα πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης και ανεξάρτητα το σημερινό αποτέλεσμα, η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να τοποθετηθεί στα σοβαρά διακυβεύματα τα οποία θα τεθούν και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Να δώσουμε το λόγο στον Σεραφείμ. Λοιπόν, σε σχέση και με το ερώτημά σου, Δώρα, προς τον κύριο Βερναδάκη, εγώ